Το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου εγκαινιάζεται η έκθεση αφιέρωμα στον αρτινό σπουδαίο ζωγράφο Γιάννη Μόραλη στη Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας που φέρει το όνομά του. Έργα του κοσμούν την ισόγεια αίθουσα και δεν αφορούν μόνο τη ζωγραφική, ενώ υπάρχει και χρονική αλληλουχία, συνδέοντας την Άρτα και τις καταβολές με τη γενέτειρά του. Στα πλαίσια της έκθεσης, το πρωί της Πέμπτης, οι διοργανωτές παραχώρησαν συνέντευξη τύπου, τονίζοντας ο καθένας από την πλευρά του το σκοπό της διοργάνωσης, τη λειτουργία της έκθεσης και κυρίως την τεράστια σημασία που έχει για το πολιτικό γίγνεσθε της Άρτας. Με χαρά και θέλω να ευχαριστήσω την Χριστίνα Μόραλη που είναι δίπλα μου και δίπλα από την Χριστίνα η Νίκη Δάφνη, η συνεργάτη που θα πει και εκείνη κάποια για τα οργανωτικά της έκθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω τη Χριστίνα που από την πρώτη στιγμή που στείλαμε την πρόσκληση για να συνδιοργανώσουμε αυτή την μεγάλη έκθεση αποδέχτηκε την πρότασή μας και όλο αυτό το διάστημα θα έλεγα περισσότερο εκείνη και λιγότερο εμείς έχουν δουλέψει πάνω από ένα χρόνο για να γίνει αυτό πράξη. Είναι μεγάλη η χαρά για μας, τους Αρτινούς, και η τιμή που φιλοξενούμε για πρώτη φορά έργα του μεγάλου Αρτινού ζωγράφου του Γιάννη Μόραλη στη Δημοτική Πινακοθήκη που φέρει το όνομά της, αλλά και η πλατεία απ' έξω φέρει το όνομά της και η προτομή που κάναμε πρόσφατα εμείς, αλλά ποτέ δεν είχαμε την χαρά να δούμε πρωτότυπα έργα του Γιάννη Μόραλη με αυτή την πολύ ωραία διάταξη που πραγματικά είναι εντυπωσιακή και πολλοί από εμάς, θα πω αρτινοί, ότι δεν ξέραμε ότι τον ζωγράφο Γιάννη Μόραλη, ότι αν είναι αρτινός πόσο μάλλον και έργα του Γιάννη Μόραλη. Άρα είναι μια ευκαιρία αυτό το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός που δεν είναι μόνο της Άρτας ή της Υπήρου, λέω ότι είναι ένα πανελλήνιο μεγάλο πολιτιστικό γεγονός που για πρώτη φορά γίνεται στην Άρτα, να μπορέσει να μας μάθει όλους και να δούμε τα έργα του μεγάλου Γιάννη Μόραλη, του μεγάλου ζωγράφου, του αρτινού ζωγράφου. Άρα θα ξεκινήσουμε, θα σας πούν και οι κύριοι και οι κυρίες που είναι εδώ περισσότερα στοιχεία, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν σταματάμε εδώ. Μετά από αυτή την εμπειρία και από αυτή τη συνεργασία που έχουμε με το εργαστήριο Γιάννης Μόραλης, θέλουμε να το συνεχίσουμε, θέλουμε να κάνουμε πράξη πολλά πράγματα μετά τις 6 Φεβρουαρίου, έτσι ώστε να μπορούν εδώ σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο που πλέον και με αυτή την υποδομή η έκθεση πλέον, ο χώρος μάλλον της Πινακοθήκης να αποκτήσει μια εξωστρέφεια στο Πανελλήνιο και να μπορεί να φιλοξενεί πολύ μεγάλες εκθέσεις πλέον γιατί θα έχει την υποδομή και την τεχνογνωσία, να κάνουμε πράγματα που να συνεχίσουμε να δίνουμε τη δυνατότητα σε επισκέπτες της Πινακοθήκης αλλά και στη νέα γενιά και σε όλους μας να μαθαίνουν το τι σημαίνει, τι ήταν ο Γιάννης Μόραλης και το μεγάλο έργο το οποίο έχει αφήσει. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της προσπάθειας αυτής, πέρα από τη Χριστίνα Μόραλη, η οποία είναι η κύρια συντελεστή της προσπάθειας αυτής και οι συνεργάτες της, και τους χορηγούς μας και τους ανθρώπους που μας στήριξαν και έδωσαν την αιγίδα για να γίνει αυτό πράξη, και τα στελέχη του Δήμου Αρταίων και τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου Αρταίων και το χορηγό επικοινωνίας και όλους που πραγματικά είναι μια συνολική προσπάθεια όλων για να μπορέσουμε να καταφέρουμε και βέβαια στοίχημα είναι μετά τα εγκαίνια να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία και μέσα στα υγειονομικά πρωτόκολλα που μας επιβάλλει η πανδημία και να είναι μια επιτυχημένη έκθεση του μεγάλου ζωγράφου Γιάννη Μόραλη. Βούληση για να συνεχίσει κάθε προσπάθεια ώστε να αποκτήσουν στην Πινακοθήκη μια μόνιμη στέγη έργα του Γιάννη Μόραλη εκφράστηκε και από την ανιψιά του αλλά και από την υπεύθυνη της Εταιρείας Μελέτης, Έρευνας και Προβολής της Νεοελληνικής Τέχνης Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον Δήμο Αρταίων για αυτή την ιδιαίτερη πρόσκληση που μας έκανε. Νιώθω μια ιδιαίτερη συγκίνηση για την ανάθεση που μου έγινε από το εργαστήριο Γιάννη Μόραλη να μπορέσω να προσφέρω στη γενέτειρα της οικογένειάς μου μια έκθεση που πραγματικά είναι μοναδική διότι έχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης, το οποίο θα σας πει περισσότερα πράγματα η κυρία Νίκη Δάφνη, που είναι επιμελήτρια της έκθεσης, έχει να κάνει με έργα, πρωτότυπα, που δεν έχουν παρουσιαστεί
σε προηγούμενες εκθέσεις του θείου μου. Καλύψαμε πλευρές του Γιάννη Μόραλη που έχει να κάνει με την παιδική του ηλικία που ήταν στην Ήπειρο. Αυτά δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ και αυτό όλο μαζί με όλη την πορεία, με όλη τη διαδρομή της εικαστικής του διαδρομής, πιστεύω ότι έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο κοινό που θα έρθει για να δει όλη αυτή το σύνολο της δουλειάς του Μόραλη. Και εγώ πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο Αρταίων και με τους συνεργάτες μου. Σίγουρα αυτό είναι μια απαρχή. Θα υπάρχει μια συνέχεια, γιατί εδώ γεννήθηκε ο Γιάννης Μόραλης, επέστρεψε στην πατρίδα του και νομίζω ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Και εγώ σαν μέλος της οικογένειας, αλλά και μέλος του εργαστηρίου του Γιάννη Μόραλη, θα κάνω κάθε προσπάθεια να έχουμε συνεργασία και να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό που ξεκινήσαμε σήμερα. Είναι ένα εγχείρημα που μας έχει απασχολήσει έναν χρόνο περίπου. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για μας και νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Μια έκθεση λοιπόν που είναι αφιερωμένη στο Γιάννη Μόραλη, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες εικαστικούς δημιουργούς που με το έργο του και με τη διδασκαλία του είχε καθορίσει, επηρέασε μάλλον καθοριστικά το τοπίο της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα. Άρα θέλαμε μια έκθεση που να έχει αντιπροσωπευτικά έργα από όλες τις περιόδους δημιουργίας του, αλλά όπως είπε και η κυρία Μόραλη, δεν κάνουμε μόνο αυτό. Εστιάζουμε και στα πρώιμα έργα και στα έργα της παιδικής και της νεανικής ηλικίας που βγαίνουν για πρώτη φορά στο κοινό. Επίσης, δεν υπάρχουν μόνο ζωγραφικά έργα. Όπως όλοι γνωρίζετε, ο Γιάννης Μόραλης ήταν μια πολυσχηδής, μια πολύπλευρη προσωπικότητα, και ζωγράφος και γλύπτης και χαράκτης και σκηνογράφος. Επομένως και αυτή η έκθεση περιλαμβάνει και ζωγραφικά έργα και χαρακτικά και σχέδια και προσχέδια και μακέτες και μελέτες και γλυπτά και κεραμικά και προσωπικά αντικείμενα του Γιάννη του Μόραλη, όπως επίσης και ψηφιακές εφαρμογές και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Όλα αυτά που σας λέω ανήκουν στο οικογενειακό αρχείο της οικογένειας Μόραλη και νομίζουμε ότι δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη να προσεγγίσει και το έργο, το δημιουργικό έργο, στην πορεία της ζωής του Μόραλη, να κατανοήσει τη δημιουργική εξέλιξή του, αλλά να γνωρίσει και τον άνθρωπο Γιάννη Μόραλη. Και έχει έναν πολύ προσωπικό χαρακτήρα αυτή η έκθεση. Το στοίχημά μας είναι να έρχεται ο επισκέπτης, να περιηγείται ευχάριστα αυτό το χώρο, να μαθαίνει και να θέλει να ξανάρθει πάλι στον χώρο της έκθεσης. Όπως είπα και προηγουμένως, για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έκθεσης έχουν δημιουργηθεί και ψηφιακές εφαρμογές. Υπάρχουν δηλαδή και βίντεο που αναφέρονται στο εργαστήριό του, στην οικογένειά του και επίσης άλλες ψηφιακές εφαρμογές που δίνεται η ευκαιρία στον επισκέπτη να ξεφυλίσει τα τετράδια με τα προσχέδιά του και το φωτογραφικό, όπως λέμε, άλμπουμ με φωτογραφίες της οικογένειάς του. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει πρόταση από τη δική σας πλευρά στην κυρία Μόραλη για μια πιο μόνιμη, αν θέλετε, έκθεση, γιατί μπορεί να φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις στο ισόγειο, ενδεχομένως όμως μια φτέρυγα της Πινακοθήκης να μπορεί να φιλοξενεί μόνιμα έργα του Γιάννη Μόραλη, γιατί ο Γιάννης Μόραλης είναι συνδεδεμένος με την Άρτα και αυτά που είπαμε λίγο πριν είναι λες και δεν έχουν αποκοπεί οι δεσμοί αίματος ποτέ. Καταρχήν να πω ότι η χαρά, όπως είπα και πιο πριν, η τιμή αλλά και η ευθύνη είναι μεγάλη για αυτή την έκθεση που κάνουμε αλλά και τη μετέπειτα πορεία που θέλουμε να έχουμε και να συνεργαστούμε με την οικογένεια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε στο πέρασμα του χρόνου το Γιάννη Μόραλη ζωντανό στην Άρτα, που είναι κάτι που μας συνδέει Άρτα και η οικογένεια του Μόραλη. Άρα θα πρέπει σε αυτή τη δημοτική πινακοθήκη που φέρει το όνομά του προφανώς να έχει κάτι από τον Γιάννη Μόραλη. Κάναμε μία κουβέντα με τη Χριστίνα και τους συνεργάτες να δούμε πώς μπορούμε σε ένα χώρο φυλασσόμενο, διακριτό, να έχουμε κάποια και πρωτότυπα έργα του Γιάννη Μόραλη και αντικείμενα, έτσι ώστε κάποιος που θα επισκεφτεί τη Δημοτική Πινακοθήκη που φέρει το όνομά του να δει και κάποια έργα του. Αυτό είναι μια σκέψη πολύ σημαντική και πιστεύω ότι θα την προχωρήσουμε. Σύμφωνα βέβαια με τις οδηγίες και πώς πρέπει να γίνει καλύτερα, αυτό θα μας το πούν οι ειδικοί. Από την άλλη όμως θέλουμε και να κάνουμε και κάποιες δράσεις με τα σχολεία. Θα μπορούσε να κάνουμε κάθε χρόνο έναν εικαστικό διαγωνισμό στα σχολεία, συνεργασία με την εκπαίδευση, που θα υπάρχει μια κριτική επιτροπή αξιολόγησης από τις κυρίες και που ξέρουν καλύτερα για να βαθμολογούν, ή ακόμα αυτό που είπαμε, ότι θα μπορούσε
να κάνουμε και πλέον και ένα καινούριο λογότυπο του Δήμου Αρταίων, που πέρα από το γεφύρι, δεν έχουμε μόνο γεφύρι, έχουμε και το γεφύρι, έχουμε και το ποτάμι, έχουμε και τον Μόραλι, που όλα αυτά θα μπορούν να συνδεθούν. Άρα έχουμε πολλές σκέψεις και προτάσεις να κάνουμε. Αυτές καλό θα είναι να τις συζητήσουμε σε μια αντίστοιχη συνέντευξη τύπου στο κλείσιμο της έκθεσης στις 6 Φεβρουαρίου, που εκεί τελειώνοντας θα κάνουμε τον απολογισμό και να πούμε τώρα πώς συνεχίζουμε και τι προγραμματίζουμε για το επόμενο διάστημα. Εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτή η πρόταση που έγινε καταρχάς από τον κύριο Τσιρογιάννη και πιστεύω, ανεξάρτητα τώρα με το Μόραλι, γιατί πιστεύω ότι αυτή η πινακοθήκη είναι σημαντικό, είναι σημαντικό το ότι υπάρχει και είναι σημαντικό να έχει συνέχεια με ποιότητα. Έχοντας εδώ μέσα ένα χώρο για το Μόραλι, πιστεύω ότι ανεβάζει τον πύχη για το τι θα ακολουθήσει. Δηλαδή δεν πρέπει αυτό να αναγκάσει το Δήμο και την Πινακοθήκη, ό,τι γίνεται εδώ, να είναι πολύ κοντά στο τι είναι ο Μόραλης και το τι έγινε εδώ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Πέρα από το ότι ο Μόραλης ανοίξει την Άρτα. Τελείωσε. Και δεν είναι μόνο η Έγινα, η Άρτα είναι η γενετήρα του, έτσι δεν είναι. Γιατί έχουν χρησιμοποιήσει σε εισαγωγικά το Μόραλη άλλες περιοχές. Αλλά εδώ γεννήθηκε, εδώ είναι η οικογένειά του, εδώ είναι οι ρίζες του. Από εδώ ξεκίνησε. Ο Διευθυντής της Βιομηχανίας Ήπειρος, Νικόλαος Κανιάς, αναφέρθηκε στη στήριξη της επιχείρησης σε πολιτιστικά δρόμενα που προβάλλουν την περιοχή. Η Βιομηχανία Ήπειρος, να υπενθυμίσουμε, είναι ο μεγάλος χορηγός στη διοργάνωση της έκθεσης. Εγώ θα ήθελα μόνο να αναφερθώ εκ μέρους της οικογένειας της Ήπειρος, της οικογένειας Παντελιάδη, ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας να μπορούμε να συνεισφέρουμε σε ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός για την πόλη της Άρτας, στην πρώτη έκθεση, στη γενέτειρα ενός μεγάλου δημιουργού του Γιάννη Μόραλη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πραγματικά το Δήμο Άρτας, ιδιαίτερα το Δήμαρχο, αλλά και όλους όσους βοήθησαν στη διοργάνωση αυτής της έκθεσης. Θέλουμε να πούμε ότι ως οργανισμός, ως εταιρεία, θα είμαστε παρόντες πάντοτε σε πολιτιστικά δρόμενα με ουσία, όπως είμαστε όλα αυτά τα χρόνια, τα 25 χρόνια που η Ήπειρος έχει παρουσία, γεννήθηκε και έχει παρουσία στην Άρτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολούθησε μία μικρή ξενάγηση στην αίθουσα που φιλοξενείται η έκθεση και αναλυτική ενημέρωση από την υπεύθυνη της εταιρείας μελέτης. Ήδη από τη δεκαετία του 1970 δημιούργησε και το εργαστήριο, το κατοικικό του εργαστήριο, στο αγαπημένο του νησί που του τίμιζε έντονα την Πρέβεζα, όπως έλεγε, στην Έλληνα. Θεωρήσαμε λοιπόν καλό η εισαγωγική μας ενότητα να είναι αφιερωμένη στα άδικα του εργαστηρίου ενός καλλιτέχνη. Αυτό που μας ενδιαφέρει, μας τρώει περιέργεια πολλές φορές όταν πηγαίνουμε και βλέπουμε τα έργα κάποιου καλλιτέχνη, πώς ήταν ο χώρος της δημιουργίας του. Άρα έχουμε φέρει αντικείμενα από το εργαστήριο στην οδό Δινοκράτους, τα υλικά της ζωγραφικής του, τα πινέλα του, τις παλέτες του, τα χρώματά του, την ποδιά του, ένα καβαλέτο με ένα εξαιρετικό έργο. Και επίσης για τις ανάγκες της έκθεσης έχει δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο βίντεο, το εργαστήρι, το ατελιέ, με φωτογραφικό υλικό από τα εργαστήριά του στην Έγινα και στην Οδό Δινοκράτους. Προχωρώντας, η επόμενη ενότητα είναι αφιερωμένη στην κρίση του στη ζωγραφική, δηλαδή στα πρόημα, στα νεολαϊκά του πρόημα. Επομένως, εδώ θα δούμε έργα τα οποία εμφανίζονται για πρώτη φορά στο κοινό, τα οποία ανήκουν στην οικογένεια Μόραλι. Τα ανακαλύψαμε μέσα στο εργαστήριο της Οδού Δινοκράτους έργα που είναι από την ηλικία των 11 ετών. Όπως αυτό το περίφημο μαθητικό τετράδιο, νομίζω ότι είναι ένας μικρός θησαυρός αυτός που ανακαλύφθηκε μέσα στον χώρο του εργαστηρίου, το οποίο είναι από το 1927, στο οποίο φιλοτεχνεί, ζωγραφίζει τοπία, καρικατούρες ή ακόμα και διάφορα άλλα ελεκτρόφυπα. Φωτογραφικό υλικό βέβαια από την οικογένεια Μόραλι που τον δείχνει μαζί με τα αδέλφια του στην παιδική του ηλικία και φυσικά κάποια από τα έργα της παιδικής του ηλικίας όπως βλέπουμε αυτά εδώ, παπαχλέσσα, σικίνες, διάφορα άλλα τοπία. Ήδη από τα πρώιμα νεαρικά του χρόνια δείχνει ότι έχει αναρτήσεις, έχει προβληματισμούς πάνω στην ισορροπία στη σύνθεση, πάνω στην προοπτική, πάνω στα χρώματα. Αλλά γενικότερα δείχνει πως έχει ένα ενδιαφέρον, μια κλίση, ένα πάθος για τη ζωγραφική. Και όπως πολλές φορές είχε αναφέρει και ο ίδιος, ήδη από τα αρχικά χρόνια, όταν έβλεπε τη θεία του να ζωγραφίζει,
την Βιργινία Μιχάλη, Τσακαλόπου, μύριζε την αλουμπογιά, την έβλεπε να ζωγραφίζει και αυτό ίσως ήταν το έναυσμα που τον έκανε να θέλει να ασχοληθεί με τη ζωγραφική.